Λοιπόν, παιδιά, άλλη μια μέρα ξημέρωσε. Ήρθαμε για γυμναστήριο εδώ, στο γυμναστήριο στον Άγιο Ισίδωρο, να γυμναστούμε. Και τώρα πηγαίνουμε προς την παραλία να κάνουμε μια βουτιά στον Άγιο Ισίδωρο που δεν την είδαμε χθες με φως στην παραλία. Εδώ είναι δίπλα. Και στη συνέχεια θα πάμε στο μουσείο του Ούζου Βαρβαγιάννη. Oh, εδώ έχουμε και ένα ωραίο συννεφάκι. Συννεφάκι που κρύβει τον ήλιο. Πάλι καλά, γιατί έχουμε καεί αυτές τις μέρες. Όχι κυριολεκτικά, απλά έχει πολύ ζέστη. Το οποίο μου αρέσει. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα μέσα στο μεσημέρι και τη γυμναστική καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Έχουμε πιει πάρα πολύ νερό. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε ένα εστιατόριο. Είναι ή δεν είναι? Είναι. Και πολύ είναι σαν καφετέρια, μήπως. Έχει γύρω, πίτα, σαλάτες, toast, αναψυκτικά λέει παιδιά. Take away επίσης. Αν θέλει κάποιος να πάρει καφετάκι κλπ. Έχει μαγαζάκια εδώ που κάνουν έτσι. Εμείς πριν το γυμναστήριο μπορώ να πω ότι γενικά παίρνουμε από ένα πρέτο καπουσίνο έτσι να κάνουμε και τη διαδρομή από το πλωμάρι μέχρι εδώ. Εκτός αν είναι αργά. Ναι. Εδώ όμως αυτό το εστιατόριο βλέπω ότι έχει και ωραία θέα θάλασσα, παιδιά. Πώς λέτε, Χριστιανή. Χριστιανή είναι αυτό. Και συνεχίζει μέχρι κάτω. Α, ωραία. Είναι το ίδιο. Πολύ ωραίο. Και εδώ βλέπουμε την παραλία. Μπορούμε να κατέβουμε δηλαδή από αυτά τα σκαλάκια. Εν τω μεταξύ πριν είχε πολύ πιο ήρεμο νερό. Τώρα άρχισε να φυσάει. Τώρα έχει συννεφιά και φυσάει λίγο. Πριν όταν ερχόμασταν στη διαδρομή ήταν λάδι το νερό. Λάδι. Ούτε ένα κυματάκι. Και καταγάλανο. Και τώρα φυσικά που φτάσαμε στην παραλία. Βλέπουμε ότι έχει θολώσει λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Πάλι θα το ευχαριστηθούμε. Να το πως φαίνεται. Παραλία Άγιου Ισιδώρου. Βλέπουμε αλακτήρια. Βλέπουμε ξαπλώστρες. Βλέπουμε ανθρώπους να χαλαρώνουν. Και αυτό θα κάνουμε κι εμείς, αλλά για πολύ λίγο, γιατί έχουμε και μόνο μισή ώρα μέχρι να φτάσουμε στο tour. Θα κάνουμε tour, έτσι. Θα κάνουμε ένα μικρό tour, ναι. Παιδιά, να πούμε όμως ότι έχει και μία σήμανση, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πίσω έχουμε μία πινακίδα που λέει η αρχή της επιβραβευμένης παραλίας. Το είδαμε αυτό και στην Έσο Πάπα κάτω στο πλωμάρι. Εδώ έχει μία πινακίδα που δείχνει στο σημείο αυτό και λέει ότι είναι το quality control of bathing water, το sampling point. Από εδώ δηλαδή παίρνουν δείγματα για να ελέγξουν την ποιότητα του νερού. Είναι βραβευμένη για την υψηλή ποιότητα του νερού εδώ η παραλία. Και εδώ έχει ένα beach bar. Στη συνέχεια πιο κάτω έχει και άλλα beach bar, αν προχωρήσουμε. Μας σαν ένα που λέγεται Βάμος και δεν έχουμε πάει ακόμη. Ιρωνικό γιατί η λέξη Βάμος σημαίνει πάμε, αλλά εμείς δεν έχουμε πάει ακόμη. Είναι και ισπανική. Ναι. Και πορτογαλική μπορεί κάποιος να πει ότι είναι. Ναι. Εμείς εδώ μεταξύ είμαστε λίγο εκτός κλίματος, είμαστε με ρούχα γυμναστηρίου γιατί μόλις φτάσαμε και οι άνθρωποι είναι εδώ με τα μαγιό τους. Φοράμε και μαγιό όμως. Φοράμε από κάτω μαγιό. Είμαστε. Σε ετοιμότητα. Πώς το λένε, λουόμενοι αλλά incognito. Θα είμαστε σε λίγο λουόμενοι. Εδώ. Βλέπω και κάτι ενδιαφέροντες σχηματισμούς βράχων. Πάρα πολύ όμορφοι. Να, εδώ αυτή. Είναι ό,τι πρέπει για φωτογραφία. Για να ανέβεις πάνω και να ξαπλώσεις και να βγάλεις τις καλοκαιρινές φωτογραφίες. Χθες το βράδυ ήμασταν εδώ λίγο πιο κάτω και έκανα μία απογευματινοβραδινή βουτιά. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Σήμερα είναι το νερό λίγο έτσι, όπως είπαμε, λίγο πιο άγριο μπορώ να πω. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, κρίμα γιατί πραγματικά θα ήταν ακόμα πιο ευχάριστο έτσι εδώ το σκηνικό, παιδιά. Αυτό που βλέπαμε πριν με τα μάτια μας, θέλαμε να βουτήξουμε και λέγαμε όχι, πάμε γυμναστήριο και θα βουτήξουμε μετά. Τελικά, αν το είχαμε κάνει ανάποδα, μάλλον θα είχαμε αξιοποιήσει και την ευκαιρία εκεί του υπέροχου αυτού γαλήνιου νερού. Δεν πειράζει, θα ξαναέρθουμε πιθανώς, γιατί το γυμναστήριο είναι εδώ και είναι πόλος έλξης για εμάς. Να το έχετε υπόψη, παιδιά, όσοι σκέφτεται να ανοίξετε γυμναστήριο, υπάρχουν πολλοί τρελοί εκεί έξω που το ψάχνουνε. Εδώ τις προάλλες η αδερφή μου έκλεισε διακοπές με βάση το γυμναστήριο. Έψανε γυμναστήριο στην Πάτμο. Λέει παιδιά, άμα δεν έχει γυμναστήριο CrossFit, εγώ δεν πάω. Είδε ότι στην Πάτμο έχει και έκλεισε διακοπές εκεί. Στο πλωμάρι δεν έχει, άρα επιχειρηματική ιδέα. Ναι, και παιδιά, για όσους δεν είδαν το χθεσινό βίντεο, εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ ωραία κατασκευή η οποία επιτρέπει σε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα να μπουν μέσα στη θάλασσα. Ναι. Τέλειο. Πάμε για βουτιά. Πάμε για βουτιά, παιδιά. Με λίγο κύμα. Αλλά εντάξει, μετά την Ικαρία εμένα δεν μου φαίνεται ότι έχει πολύ κύμα. Ω, δροσερό! Λοιπόν, τα καλύτερα μακροβούτια που έχω κάνει φέτος τα έκανα εδώ, παιδιά. Το νερό είναι υπέροχο. Δεν ξέρω τι έχει. Με το που ανοίγω τα μάτια μου αισθάνομαι ότι είμαι στον παράδεισο. Ειλικρινά σας το λέω, χωρίς υπερβολές. Ήταν υπέροχο το νερό. Δεν ξέρω τι έχει, είναι καθαρό. Είναι έτσι. Τι να σας πω πραγματικά. Νιώθω ότι δεν υπάρχει ίχνος από έτσι, να στο πούμε, κάτι που να βρωμίζει το νερό. Είναι πραγματικά υπέροχο. Ελάτε να το, να το ζήσετε κι εσείς αυτό που έζησα εγώ σήμερα, γιατί πραγματικά αξίζει. Μήπως να γίνεις διαφημιστής, γιατί εμένα με έπεισες να πάω για βουτιά άμεσα. Δεν
ξέρω, έτσι. Μα... μου το πούλησε πάρα πολύ ωραία. Αναρωτιόμουν κι εγώ. Αυτές οι βραβευμένες παραλίες, ας πούμε, μήπως είναι και λίγο μούφα, έλεγα, ας πούμε, μήπως το παραλέμε. Παιδιά, κάτι έχει εδώ πέρα, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι υπέροχο το νερό, αλήθεια. Λοιπόν, έφυγα αφού είναι έτσι το πράγμα. Να πάρω και τη μάσκα. Ναι. Ωραία. Αξίζει. Έφυγες. Παιδιά, και από μακριά, πολύ μακριά, βλέπουμε και το πλωμάρι εκεί στο βάθος. Αν κάνω λίγο zoom τώρα και το πετύχω. Να το και το πλωμάρι με το υπέροχο zoom που έχουμε. Είναι αρκετά μακριά από εδώ. Δηλαδή, άμα σταματήσω το zoom, θα δείτε ότι πραγματικά. Δεν ξέρω πώς να πάω πάλι πίσω. Ναι. Παιδιά, το zoom εντάξει δεν παίζεται του iPhone. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να το δούμε από εδώ. Απλώς για να σας δώσω λίγο μια εικόνα του που βρίσκεται ο Άγιος Ισίδωρος σε σχέση με το πλωμάρι. Αν φύγεις από το πλωμάρι και περπατήσεις, ας πούμε, προς τη Μυτιλίνη, ένα μισάωρο θα βρεθείς εδώ, σε ένα μισάωρο στον Άγιο Ισίδωρο. Η Μυτιλίνη πρέπει να είναι μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο και ο Άγιος Ισίδωρος πρέπει να είναι 5 λεπτά με το αυτοκίνητο, δηλαδή είναι πολύ κοντά στο πλωμάρι. Συναντήσαμε πολλούς ξένους εδώ και στο γυμναστήριο ανθρώπους από άλλες χώρες. Ένας κύριος συγκεκριμένα σήμερα από την Βοστόνη, από την Αμερική, έλεγε η γυναίκα του είναι από το Βλωμάρι και έρχεται εδώ κάθε καλοκαίρι και γυμνάζεται πολύ και λέει πριν έκανα μόνο κάμψεις κάθε μέρα στο σπίτι και ήθελα να γυμναστώ, δεν μπορούσα να γυμναστώ, ήθελα να γυμναστώ και κάπου εκτός σπιτιού και λέει κάποιος μου είπε αχ έχει το γυμναστήριο εκεί στον Άγιο Ισίδωρο γιατί δεν υπάρχει στο Google Maps αυτό το γυμναστήριο, οπότε να το έχετε υπόψη σας αν ψάχνετε γυμναστήριο. Ελάτε, ρωτήστε εδώ από κοντά στην περιοχή τέλος πάντων και θα σας πούνε, είναι πάνω στο κεντρικό το γυμναστήριο, από τη στιγμή που ενδιαφέρεστε. Εδώ έχει πολλούς ανθρώπους από την Σκανδιναβία, μας έχουν πει, που έρχονται για διακοπές. Κάποιοι άνθρωποι νοικιάζουν εδώ στον Άγιο Ισίδωρο και κάποιοι στο Πλωμάρι. Πολλοί μάλιστα έχουν αγοράσει πλέον σπίτια εκεί. Κάποιοι μένουν μόνιμα στο Πλωμάρι και κάποιοι έρχονται μόνο για διακοπές για το καλοκαίρι. Πολύ ωραίο μέρος. Συνήθως μας έχουν πει ότι δεν φυσάει και ότι είναι ήρεμη θάλασσα. Εμάς μας έτυχε τώρα σήμερα να αρχίσει να φυσάει με το που φτάσαμε στην παραλία. Και μας έτυχε και την άλλη φορά που ήρθαμε εδώ πριν 2 χρόνια δυστυχώς. Να πούμε ότι έχει 2-3 beach bar και στο βάθος της παραλίας, εκεί κάπου, έχει περιοχή για να στήσετε την ομπρέλα σας και την πετσέτα σας αν θέλετε. Όχι ότι δεν μπορείτε να το κάνετε και εδώ φυσικά, απλώς δεν βλέπω και άλλους ανθρώπους να το έχουν κάνει. Κάποιοι το έχουν κάνει βέβαια από την άλλη μεριά, εκεί βλέπω ότι κάποιοι έχουν στήσει την ομπρέλα τους. Υπάρχει πάντως χώρος, δεν είναι δηλαδή κατηλημένη η παραλία από τα beach bar.